Θέλω να σου πω ότι δεν έχω έκπληξη για την Αλεξάνδρα. Στο είπα για να σε προετοιμάσω ότι θα μιλήσουμε για την Αλεξάνδρα. Γιατί το αποφεύγεις, γιατί το αποφεύγεις. Δεν το αποφεύγω. Δεν με ρώτησε κάτι γιατί σου απάντησα. Όχι, συνολικά στα μίδια. Γύρισες, ας πούμε, από τον Άγιο Δομήνικο και δεν είχατε κατεβάσει τα social, δεν τα είχατε κατεβάσει, αλλά ήσασταν ανενεργοί στα social για πολλές μέρες. Ναι, μωρέ, γιατί είχε γίνει ένα μαναφούκι, είχε να το γίνει πούμε ένα μαναφούκι, ένα ζέζελο, να το πούμε έτσι. Οπότε εγώ γύρισα από το παιχνίδι, μου γύρισα από τη ζούγκλα. Είχα να αντιμετωπίσω τα του παιχνιδιού. Είχα να αντιμετωπίσω. Εσύ αμφισβήτησες έστω και μια στιγμή τη σχέση. Εγώ είμαι σίγουρος για τον άνθρωπο που. Είμαι σίγουρος για την επιλογή μου και κατ' επέκταση για τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Οπότε δεν αμφισβήτησα κάτι. Γύρισα το ότι απήχαμε από τα social. Δεν απήχαμε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Απήχαμε γιατί περνάγαμε χρόνο μαζί. Κάποιοι ερμηνεύσαν ότι υπήρχε κρίση εκείνο το διάστημα και ίσως. Και το ταξίδι στην Τίνο λίγο το έκανε και πιο. Ναι, που ανεβάζετε ξεχωριστές φωτογραφίες. Όχι, 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 ότι πήγατε στην Τίνο. Εντάξει, τώρα προσεβασμό για την εκκλησία. Πάμε στην εκκλησία για να κάνουμε selfie. Όχι, γιατί δεν κάνατε selfie. Γιατί πήγατε η επιλογή του ταξιδιού. Γιατί. Πα στην Τίνο, γιατί έχει να ανάψει μια λαμπάδα για κάτι που χρωστάσει, κάτι που περιμένει. Πριν, όταν έφυγα από το προηγούμενο Σαρβάρο και γύρισα, το λέγαμε ότι θα πάμε. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ γενικά στην εκκλησία. Και το λέγαμε ότι θα πάμε και εν τέλει δεν προλάβαμε να πάμε όταν έφυγα και όταν γύρισα, μάλλον πριν φύγω για το δεύτερο παιχνίδι, της είχα πει με το που θα γυρίσω, η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε θα πάμε στην Τίνο. Σκέφτεσαι να επισημοποιήσεις τη σχέση σας. Επίσημη δεν είναι. Εννοώ να γονατίσεις, να πας με ένα δαχτυλίδι, έτσι και λίγο κοσμήματα έχετε στην οικογένεια. Εντάξει, τώρα ο γάμος για μένα είναι απλά ένα χαρτί, ξέρεις, πάνω απ' όλα να είσαι καλά με τον άνθρωπο που έχεις. Αναφέρεσαι όμως το Θεό και φαντάζομαι την ευλογία. Θα τη θέλεις για μια σχέση που θα είναι για σένα πολύ δυνατή. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Να κάνουμε φάει. Μικροί είμαστε ακόμα. Καλό. Γιατί και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, είναι για κάτι πέ. Που είναι μέσα σου. Ναι, αλλά μικροί δεν είμαστε ακόμα, ξέρω εγώ. Η πίστη στο Θεό είναι πίστη στο Θεό. Δεν είναι πίστη στο χαρτί ότι παντρευτήκαμε. Κατάλαβες. Είναι πίστη στο Θεό. Το να είσαι καλά με τον άνθρωπο που είσαι μαζί είναι κάτι ανεξάρτητο. Ο Θεός δεν σε αγαπάει λιγότερο ή περισσότερο, αν παντρευτείς ή δεν παντρευτείς. Η Αλεξάνδρα, τι σου είπε, αφού μιλήσετε όταν βγήκες, ρε παιδί μου. Πώς είπε για όλο αυτό που έγινε. Υπάρχει μια παραφιλολογία γενικότερα για τη σχέση σας. Δεν σου είπε κάτι. Κοίτα, εγώ είμαι γενικά άνθρωπος που δεν δίνω τόσο σημασία στο τι συζητιέται, δεν παίρνω θέση, δεν είναι α, στάθη είπε αυτό για σένα αυτό, α, θα βγω να το απαντήσω. Τα αφήνω. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ. Να είμαι ήρεμος με νοιάζει, γιατί την ηρεμία μου τη βάζω πάνω απ' όλα. Οπότε από τη στιγμή που εγώ είμαι ήρεμος και εκείνη τη στιγμή ήθελα να. Και. Όχι γνωστή, και να μην απασχολούσαμε εκείνη την περίοδο τα social, πάλι θα πήχα. Και κανένας να μην με ήξερε. Δεν είναι ότι απήχα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, γιατί εκείνη τη στιγμή ήθελα να περάσω χρόνο με τον άνθρωπο, με την οικογένειά μου, με την κόρη μου, με το κορίτσι μου, με τη μάνα μου. Ναι. Απήχα για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν ήταν η προτεραιότητά μου να δείξω α, είμαι εδώ, α, είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Και πια όμως δεν κάνετε μαζί post story. Δηλαδή παλιά σας βλέπαμε. Το θέλαμε, ναι. Το βλέπαμε. Τώρα γιατί έχετε επιλέξει γιατί χωριστά στα social. Είναι αυτό που σου είπα. Επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ. Νομίζω ότι καμιά φορά κάνει και λίγο κακό υπερβολή. Δεν θέλετε να το τροφοδοτήσετε. Δεν υπάρχει λόγος. Ό,τι και να ανεβάσω θα το αναπαράγουν ή αλλιώς ή κακοπροαίρετα ή καλοπροαίρετα. Οπότε καλύτερα να πήγε και να είσαι χαρούμενο και ευτυχισμένο. Εγώ σα το είπα, συμφωνώ. Ήσουν ακόμα στο Βουκουρέστικα που ήσασταν. Ναι. Και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν δηλαδή. Πολλά μάτια. Όχι για το κακό, να σε κοιτάνε όλη συνέχεια. Φαντάσου, τώρα θα σου πω ένα παράδειγμα. Εδώ πήγαμε στο Βουκουρέστι, γιατί δεν θέλω να τροφοδοτώ. Εδώ πήγαμε στο Βουκουρέστι και πήγαμε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι γνωστό γιατί έχει μασκότα έναν αρκούδο. Ωραία, και πήγαμε. Και έβγαλε φωτογραφία Αλεξάνδρα, την έβγαλε από τον αρκούδο. Τι δώρο τη πήρε ο Στάθη Χίζα για τον χωρισμό τη πήρε ένα αρκούδο τεράστιο. Τον πήρε το αρκούδο. Αφού ήταν μασκό του μαγαζιού. Έπρεπε να το ζευγάρι όμως όλοι θέλουν να μάθουν. Μαζί σου, απλά επειδή ξέρει, καμιά φορά η υπερβολή επηρεάζει και αρνητικά καμιά φορά. Και πρέπει, αισθάνθηκα. Πιστεύει το μάτι. Φουλ. Εννοείται. Εννοείται. Καλέ, είσαι πάρα πολύ φίλο μου. Πού είσαι. Είναι η κολλητή μου. Στο μάτι πιστεύει η εκκλησία. Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Να δώσεις τα φιλιά μας στην Αλεξάνδρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία σήμερα εδώ με το Στάθη.